όποιος θέλει να έρθει να βοηθήσει, οι ανάγκες είναι τρομερές. Δεν θα έχουμε από εβδομάδα τρόφιμα να δίνουμε στους ανθρώπους και είναι ντροπή να μην έχουμε να δώσουμε ένα κουτί γάλα. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνουν οι συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού στο κοινωνικό έργο της Διακονίας της Αγάπης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η οποία, όπως είναι γνωστό, απλώνει μια μεγάλη αγκαλιά σε άπορες οικογένειες εδώ και 10 χρόνια. Για πρώτη φορά στα χρονικά, οι εθελοντές της Διακονίας της Αγάπης δεν θα ετοιμάσουν τις επόμενες μέρες τσάντες αγάπης με τρόφιμα και βασικά αγαθά σε εκατοντάδες οικογένειες, καθώς τα ράφια είναι άδεια. Και οι συνθήκες της οικονομικής κρίσης αλλά και της πανδημίας ένα χρόνο τώρα ήρθαν για να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα και το κατανοούμε. Γι' αυτό και υψώνουμε σήμερα τη φωνή μας ως Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης και παρακαλούμε όλους τους ανθρώπους να μην μπει η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη σε καραντίνα. Εστιατόρια, ξενοδοχεία και τόσες άλλες επιχειρήσεις είναι κλειστά, δεν μπορούν να υποστηρίξουν πλέον αυτή την προσπάθειά μας και έχουμε φτάσει στα όρια μας. Δυστυχώς, όσο μπορούσαμε αγοράζαμε σαν αρχιεπισκοπή τρόφιμα για να τα διανέμουμε σε τους ανθρώπους, τα έσοδα των εκκλησιών είναι ανύπαρτα, όπως καλά ξέρετε. Και καλούμε τον κάθε άνθρωπο που μπορεί να προσφέρει, να βοηθήσει, να κάνει κάτι. Και όμως αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα με τον επίσκοπο Κνώσου να ακρούει το καμπανάκι του κινδύνου για την επιβίωση εκατοντάδων άπορων οικογενειών, τονίζοντας την ανάγκη να ανάψουμε όλοι μας την φλόγα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης και σε αυτή την κρίσιμη χρονική περίοδο. Παρακαλούμε όλους τους ανθρώπους αυτή τη σπίθα της αγάπης που υπάρχει στην καρδιά κάθε ενός ανθρώπου ακόμη αναμένη παρά τις δυσκολίες των καιρών να την επαυξήσουμε και να γίνει μια φλόγα. Μια φλόγα που όλοι μαζί θα μπορέσουμε να τη μεταλαμπαδεύσουμε και στο σπίτι κάθε ενός συνανθρώπου μας, ώστε κάθε βράδυ που θα πλαγιάζουμε να είμαστε ήσυχοι ότι τουλάχιστον δεν υπάρχει ούτε ένας συνάνθρωπός μας που να μην έχει τα απαραίτητα προς το ζήν. Όποιος μας ακούει και μπορεί και έχει την καλοσύνη, ένα κουτί γάλα, ένα πακέτο ρύζι, μακαρόνια, αν ο καθένας από μας βάλει ένα κομμάτι μέσα στο καλάθι του σούπερ μάρκετ, θα βοηθηθούν πάρα πολλοί άνθρωποι και εμείς θα νιώσουμε καλύτερα ότι κάναμε το χρέος μας σαν άνθρωποι. Ζητάμε τα βασικά, να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν μια βοήθεια, να μπορούν να βγάλουν τουλάχιστον 10 μέρες από το μήνα κάτι. Επιχειρήσεις και απλοί πολίτες που στήριζαν δυναμικά το σημαντικό έργο της Διακονίας της Αγάπης αδυνατούν πλέον να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση, με συνέπεια η Διακονία της Αγάπης να μην μπορεί να προσφέρει ούτε ένα κουτί γάλα τις επόμενες μέρες σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Να ανάψουμε ξανά, λέω, αυτή την φλόγα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης, να μην την αφήσουμε να σβήσει και να βάλουμε ο καθένας το λιθαράκι του για να συνδράμουμε αυτό το έργο που είναι κοινό έργο όλων μας. Όσο χαμόγελο μας έχει μείνει και όση δύναμη ψυχής να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε ένας τον άλλο και να πάμε παρακάτω.